Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Βερβεσό. Κύριε Πρόεδρε, κλείνουν τα δικαστήρια λόγω καύσωνα. Τι είναι τούτο? Ναι, το χειμώνα κλείνουν λόγω χιονόπτωσης, μετά κλείνουν λόγω κορονοϊού, μετά κλείνουν λόγω καύσωνα. Ναι. Γεγονός είναι ότι τα δικαστήρια με διάφορους τρόπους δεν μπορούν να παρέχουν αυτό το οποίο καλούνται να κάνουν. Την χαρακτηριστικά σας λέω ότι ενώ από 1η Αυγούστου η κυβέρνηση καλεί όλους τους Έλληνες πολίτες και τους δικηγόρους να καταβάλουν ξανά τα διάφορα μεγαρόσημα, αναβολώσημα και τα διάφορα όσημα για την λειτουργία της δικαιοσύνης, τα χρήματα αυτά του ελληνικού λαού, αντί να πηγαίνουν στις υποδομές των δικαστηρίων, πάνε κάπου αλλού, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν τα κλιματιστικά μηχανήματα το καλοκαίρι, να μην λειτουργούν τα συστήματα θέρμανσης το χειμώνα και να έχουμε μια εικόνα τριτοκοσμικής δικαιοσύνης, όπου όποτε δεν λειτουργούν αυτά, κλείνουν τα δικαστήρια, με αποτέλεσμα ούτε οι Έλληνες πολίτες να μπορούν να έχουν υπηρεσίες απονομής δικαιοσύνης, ούτε οι δικηγόροι να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Πάντως, σας θυμίζω πάντως, κύριε Παυλού, για να κλείσω, ότι τα δικαστήρια είναι ο μόνος χώρος, ενώ τα σφαιριστήρια και οι οίκοι ανοχής λειτουργούν, τα ποινικά δικαστήρια δεν λειτουργούν ακόμα λόγω κορονοϊού. Σε αυτά έχετε και ο καύσωνας και κάνει την κατάσταση πλέον εκρηκτική. Πάντως αυτό δεν ακούγεται κανονικό. Μα τι είναι δυνατόν τώρα? Έτσι, δηλαδή, σε μια χώρα, αγγίζει τα όρια του ανεκδότου τώρα. Να λέμε ότι... Δεν λειτουργούν τα κλιματιστικά στην εισαγγελία, δεν λειτουργούν τα κλιματιστικά στο διοικητικό εφετείο, δεν λειτουργούν τα κλιματιστικά στο διοικητικό πρωτοδικείο και γίνεται μπαλάκι ευθυνών μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των διοικήσεων των δικαστηρίων και είμαστε το 2021 και θέλουν να λεγόμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να το ανεκτεί κάποιον το μυαλό αυτό το πράγμα? Συγγνώμη, συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτή είναι τριτοκοσμική κατάσταση. Ποιος είναι υπεύθυνος τώρα για την κατάσταση? Εγώ δεν μπορώ να... γίνεται ένα μπαλάκι ευθυνών μεταξύ Υπουργείου και διοικήσεων. Δεν θα δικάσω την υπόθεση. Η ουσία είναι το αποτέλεσμα ότι οι υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών δικαιοσύνης, που είναι ύψιστο αγαθό για μια δημοκρατική πολιτεία, δεν παρέχονται πλέον. Εδώ και πολύ καιρό λόγω κορονοϊού, τώρα ήρθε και ο καύσωνας και η κατάσταση έγινε πλέον δραματική. Την ίδια στιγμή η πρόεδρος του ΡΥΠΑΟΥ ζητάει στοιχεία μετά από δικό μας αίτημα στο Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων, γιατί έχουμε καθυστερήσει μια δικαιοσύνη που είναι κλειστή τόσο καιρό. Οι καθυστερήσεις υπερβαίνουν σε πολλές φορές τα 2 και τα 3 χρόνια στην έκδοση αποφάσεων. Μάλιστα. Μάλιστα. Παλιά και ανοιχτή η πληγή. Τώρα πάμε και στο κύριο. Κάποια στιγμή πρέπει να κλείνουν οι πληγές. Σωστά. Να είναι χένους στις έτη και να μην, αντί να μειώνεται η πληγή, να την ανοίγουν πιο βαθιά και να τρέχει πιο πολύ αίμα.